Ευρισκόμεθα στο δεύτερον στο πρώτον διάψαλμα που αναφέρεται μετά από την έκτη πληγή του έκτου σαλπίσματος. Και είδαμε στο πρώτο αυτό διάψαλμα να βλέπει ο Ιερός Ευαγγελιστής έναν άγγελο, ο οποίος άγγελος να είναι πελωρίων διαστάσεων, να στέκεται το ένα του πόδι στην ζυρά και το άλλο στην θάλασσα. Και είδαμε εκεί το γιατί φέρεται ως άγγελος ισχυρός και σπουδαίος. Είχαμε αναλύσει αυτά την περασμένη φορά και συνεχίζουμε. Και ο άγγελος ονείδωνες τότε επί της θαλάσσης και επί της γης, είρε την χείρα αυτού την δεξιάν εις τον ουρανόν και όμωσεν εν το ζώντι εις τους αιώνας των αιώνων, ως έκτισε τον ουρανόν και τα εναυτό και την γη και τα εναυτή και την θάλασσαν και τα εναυτή, ότι χρόνος ουκέτι έστε, αλλά εν τες ημέρες της φωνής του εβδόμου αγγέλου, όταν μέλη σαλπίζει και ετελέστη το μυστήριον του Θεού, ως ευγγέλισε τους δούλους αυτού τους προφήτας. Κεφάλαιον 10, στίχοι 5-7. Και ο άγγελος τον οποίον είδα να στέκεται επί της θαλάσσης και επί της ξηράς, σήκωσε το δεξί του χέρι στον ουρανό και ορκίστηκε εις τον Θεόν τον ζώντα που ζει στους αιώνας των αιώνων, ο οποίος εδημιούργησε τον ουρανόν και ό,τι υπάρχει στον ουρανόν, και την γη και ό,τι υπάρχει σε αυτήν, και την θάλασσα και ό,τι υπάρχει σε αυτήν. Και το περιεχόμενο του όρκου ήταν ότι χρόνος δεν υπάρχει πια, αλλά τις ημέρες του σαλπίσματος του εβδόμου αγγέλου, όταν πρόκειται να σαλπίσει, τότε θα έχει τελειώσει το μυστήριο του Θεού, όπως ήδη το ευγγέλισε, το ανήγγειλε αυτό ο Θεός εις τους δούλους του, τους προφήτας. Βλέπουμε εδώ ότι ο άγγελος προβαίνει εις μία ένορκον βεβαίωση, που το αντικείμενο αυτής της ενόρκου βεβαίωσεως είναι ότι το μυστήριο του Θεού τελειώνει με το σάλπισμα του εβδόμου αγγέλου και ότι χρονοτριβή πλέον δεν υπάρχει. Αυτή η ένορκος διαβεβαίωσης πολλές φορές έχει γίνει από αυτόν τον ίδιον τον Θεόν στην Παλαιάν Διαθήκη επί σπουδαιοτάτων θεμάτων. Ο Θεός δεν έχει μεγαλύτερον του, ορκίζεται στον εαυτόν του. Άγγελος ή άγγελοι ορκίζονται εις τον Θεόν τον ζώντα. Αλλά και εις την Καινή Διαθήκη αυτός ο ίδιος ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, δίδει όρκον, επισημότατον μάλιστα, ενώπιον του Καϊάφα, όταν του λέγει «Συ είπας, σε εξορκίζω», λέγει, να μας πεις «Συ είσαι ο Υιός του Θεού, ο Υιός του Ευλογητού». Και εκείνος ο Κύριος είπε «Συ είπας», δηλαδή αποδέχομαι τον όρκο που μου κάνεις, συνεπώς ορκίζουμε, και σε βεβαιώνω ότι είναι αυτό που είπες, δηλαδή είναι έτσι, είμαι ο Υιός του Ευλογητού. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, κατ' επανάληψη ορκίζεται. Βέβαια, ίσως στην απορία σας, πώς αυτό μπορεί να συμβαίνει, αφού ο Κύριος μας είπε «Μη ομώσε όλος», να μην ορκιζόμεθα καθόλου. Ναι, για καθημερινά πράγματα να μην ορκιζόμεθα καθόλου. Για πολύ μεγάλα θέματα ο όρκος επιτρέπεται. Αλλά αυτά τα πολύ μεγάλα θέματα, αγαπητοί μου, είναι σαν και αυτά. Μεγάλες αποκαλύψεις. Αλλά και ο Δανιήλ, εις το τέλος των αποκαλύψεών του, μας δείχνει εκεί ότι ο άγγελος που του φανερώνει τα μυστήρια που επρόκειτο να γίνουν, σηκώνει και τα δύο του χέρια στον ουρανό και ορκίζεται εις τον Θεόν ότι «Εν το συντελεστήνε διασκορπισμόν γνώσονται πάντα ταύτα».
όταν θα συντελεστεί, θα τελειώσει ο διασκορπισμός, δεν θα κάνουμε ανάλυση της προφητείας, γνώσονται πάντα τα αυτά. Όλα αυτά θα γίνουν γνωστά. Δηλαδή θα πραγματοποιηθούν και θα κατανοηθούν. Πότε αυτό? Εν το συντελεστεί ο διασκορπισμός. Όταν θα συντελεστεί ο διασκορπισμός. Το ίδιο πράγμα, αγαπητοί μου, συμβαίνει τώρα και εδώ. Με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και τον Άγγελον που σηκώνει το δεξί του χέρι να ορκιστεί εις τον Θεό τον ζώντα. Ο χρόνος αυτός δια τον οποίον ορκίζεται ο Άγγελος είναι η διάρκεια των όσων πρόκειται να συμβούν, όπως σας είπα, κατά το 7ο σάλπισμα και του οποίου πυρήν είναι η εμφάνιση του Αντιχρίστου. Ως να του λέγει, δεν υπάρχει πια χρόνος, ο χρόνος τελείωσε. Να, έρχεται το 7ο σάλπισμα, κατά τη διάρκεια του οποίου η πυρήν αυτού του σαλπίσματος είναι η εμφάνιση του Αντιχρίστου και το τέλος του κόσμου και η εμφάνιση του Χριστού. Αλλά με την εμφάνιση και τη δράση του Αντιχρίστου τελειώνει, όπως βεβαίωσε ο Ευαγγελιστής, το μυστήριο του Θεού. Στην Αγία Γραφή, να παρακαλέσω αυτό να το ενθυμίστε, έχουμε δύο έσχατα. Θα ακούσετε, θα διαβάσετε πολλές φορές εν τις εσχάτες, εν τις εσχάτες καιρής, εν τες εσχάτες ημέρες, όπως εκείνο του Ιωήλ που λέγει εν τες εσχάτες ημέρες εκχαιώ από του πνεύματός μου, και τον αφαιρεί ο Απόστολος Πέτρος στην ομιλία του στην Πεντηκοστή. Έχουμε δύο έσχατα. Έσχατα θα πει τελευταία. Αυτά που τελειώνουν πια, ό,τι αναφέρεται εις ένα τέλος. Έχουμε λοιπόν δύο έσχατα στην Αγία Γραφή, τα οποία αντιστοιχούν στις δύο παρουσίες του Χριστού. Πάνω ό,τι αναφέρεται στην πρώτη παρουσία του Χριστού λέγεται έσχατον. Συνεπώς η προφητεία του Ιωήλ εν τες εσχάτες ημέρες, ποιες αυτές είναι οι έσχατες μέρες ως προς την πρώτη παρουσία του Χριστού? Οι πεντηκοστιανοί, οι αιρετικοί και οι χιλιαστές ερμηνεύουν αυτό δια τις δεύτερες έσχατες ημέρες, και δεν είναι σωστό και έχει συνέπειες το πράγμα. Αναφέρεται λοιπόν αυτό στις πρώτες έσχατες, δηλαδή στην πρώτη παρουσία του Χριστού. Άλλο τώρα ότι η προφητεία του Ιωήλ δεν εξαντλείται οπωσδήποτε τότε, διότι ομιλεί περί αλλοιώσεων των ουρανίων σωμάτων, που σημαίνει ότι η προφητεία είναι διπλή και αναφέρεται στα δύο έσχατα, εις τα πρώτα έσχατα και εις τα δεύτερα έσχατα. Άλλο θέμα αυτό, ότι αν αυτή η προφητεία ειδικά περικλεί μέσα της και τα δύο έσχατα. Εκείνο που θέλω να ξέρετε είναι, να το θυμόσαστε, ότι όταν η Αγία Γραφή σημειώνει τα δύο έσχατα, αναφέρεται στις δύο παρουσίες του Χριστού. Αλλά εις αυτά τα δύο έσχατα, πρώτης και δευτέρας παρουσίας του Χριστού, αντιστοιχούν και δύο μυστήρια του Θεού. Βέβαια τα μυστήρια αυτά αναφέρονται χρονικά και ειδολογικά εις αυτά τα δύο έσχατα. Δηλαδή αναφέρεται το τι θα είναι αυτά τα έσχατα. Καταλάβατε, εις το πρώτο μυστήριο που αναφέρεται στην πρώτη παρουσία του Χριστού γράφει ο Απόστολος Παύλος, Ρωμαίους 16,25, κατά αποκάλυψη μυστηρίου. Ποια είναι η αποκάλυψη του μυστηρίου? Ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Μεγάλο μυστήριο του Θεού. Χρόνης αιωνίης σε συγημένου, φανερωθέντος δε νύν. Μυστήριο του Θεού, το οποίο ήταν σε συγημένον, κλειστό, ουδής εγνώριζε τίποτα. Και οι προφήτες το αποκαλύπτουν, και εκείνοι και καλυμμένα. Αποκάλυψης και καλυμμένοι. Οι ίδιοι προφήτες δεν έχουν γνώση του πράγματος πως έχει. Προφητεύουν δια των Χριστών, δεν ξέρουν πολλά πράγματα. Γράφουν ό,τι τους αποκαλύπτει ο Θεός. Σημειώσατε ότι ο Δανίλη σαφώς λέει στο τελευταίο κεφάλαιο
ερώτησα τον άγγελο που μου τα απεκάλυπτε, πες μου αυτά τι σημαίνουν. Καλά Δανιήλ, κοιτάξτε την έκφραση, μετάφραση κάνω, αλλά είναι στο κείμενο. Καλά Δανιήλ, τώρα μη ρωτάς. Εσύ γράψε αυτά και μη ρωτάς, γιατί λέει ουσινίκα, δεν κατάλαβα. Γράφτα και μη ρωτάς, στον καιρό τους θα γίνουν γνωστά. Ώστε βλέπουμε ότι και οι προφήτε αυτό το συγκεκριμένο μυστήριο δεν το εγνώρισαν, ούτε οι άγγελοι. Πολύ δε παραπάνω δεν το γνώριζε ο διάβολος. Ουδείς, μόνος ο Θεός. Και ποιο ήταν το μυστήριο? Ότι ο Θεός είναι τριαδικός και ότι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος θα ενυνθρώπιζε. Αδιανόητο. Μπορούσε να είναι θερυπήν η προφητεία και της ανθρώπης συνανεστράφει του βαρού. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε μεταφορικά. Ου υπόδες έστησαν εις τη οροσιόν, του οποίου οι πόδες στάθηκαν, του Θεού τα πόδια πως στάθηκαν. Και όμως βλέπουμε να πραγματοποιούνται οι προφητείες κατά έναν τρόπο που δεν μπορούσαν να υποψιαστούν επουδενή λόγο οι άνθρωποι και οι προφήτες. Ενώ το προφήτευσαν, το έγραψαν, διατυπώθη, έμενε σε συγκεκριμένων μυστήριων. Έτσι το πρώτο μυστήριο στα πρώτα έσκατα, στην πρώτη παρουσία του Χριστού, είναι αυτό. Το δεύτερο μυστήριο που αναφέρεται στα δεύτερα έσχατα, τι έχουμε, ποιο είναι το μυστήριο? Το μυστήριο των δευτέρων εσχάτων, το οποίο τώρα μας ενδιαφέρει, όχι ο λιγότερο το πρώτο, το οποίο πρέπει να οικειωθούμε, δεν έχει σημασία ότι ήδη απεκαλύφθη, πρέπει να το οικειωθούμε. Αν δεν οικειωθούμε το πρώτο μυστήριο, το δεύτερο θα μας φάει. Θα μας φάει. Άμα δεν ξέρουμε ποιος είναι ο ενανθρωπής Υιός του Θεού, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, τότε δεν θα καταλάβουμε τον Αντίχριστο. Λοιπόν, το δεύτερο μυστήριο είναι ο χρόνος της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας και η παρουσία του Αντιχρίστου. Είναι μυστήριο. Προσέξτε, είναι μυστήριο. Το λέγω διότι πόσες φορές κυκλοφορούν και μες στην ιστορία κυκλοφόρησαν και θα κυκλοφορούν πάντοτε. Ήρθε ο Αντίχριστος, τόσο χρονών είναι και λοιπά και λοιπά. Είναι μυστήριο. Μόνο όταν θα αρχίσει να δρά, τότε θα αναγνωριστεί. Δεν μπορούμε όμως να γνωρίζουμε, διότι αγαπητοί μου, όταν ξέρουμε πότε θα έρθει ο Αντίχριστος, αν λέμε πόσο ετών είναι και ότι τότε θα δράσει, τότε κοντά είναι και η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Αλλά αυτό παραμένει όμως μυστήριο. Άρα πώς μπορούμε να το ξέρουμε το πρώτο για να βγάλουμε συμπέρασμα για το δεύτερο? Δεν ξέρουμε τίποτα. Ακόμη είναι αξιοσημείωτο ότι όλοι οι προφήτες και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης προφητεύουν έως εδώ, εις τα δεύτερα έσχατα. Σας είχα πει την περασμένη φορά, αλλά θα το πω άλλη μια φορά και ευκαίρος ακαίρος θα το λέγω, ότι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης δεν εξαντλούνται εις τα πρώτα έσχατα, που είναι η πρώτη παρουσία του Χριστού. Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης κάνουν άλματα και φτάνουν και εις τα δεύτερα έσχατα. Και οφείλουμε να μελετούμε τους προφήτες. Το λέει ο Απόστολος Πέτρος αυτό. Καλά κάνετε, λέγει, και μελετάτε τους προφήτες. Και το λέγει στους χριστιανούς, δεν το λέγει στη συναγωγή, στους Εβραίους, το λέει στους χριστιανούς. Και ότι δεν είναι παραθεωριακή η Παλαιά Διαθήκη. Θα την έχουμε μπροστά μας, και την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη. Αλλά τελειώνουν, όπως σας είπα, όλες οι προφητείες εις την Δευτέρα του Χριστού παρουσία, έως εκεί. Είναι αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος Αλφα Κορινθίους 13,8 εκεί στον ύμνο της αγάπης, που λέγει είτε προφητείε καταργηθήσονται, είτε τούτο είτε εκείνο, είτε προφητείε καταργηθήσονται, θα καταργηθούν, δεν θα καταργηθούν, εκεί τελειώνουν. Δεν έχουμε καμία προφητεία που να αναφέρεται μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Θερυπίν εκείνο το εις τους αιώνας των αιώνων, άλικτος αιών. Δεν τελειώνει, δεν λύγει ποτέ αυτός ο αιών. Θα έχουμε, ας μου επιτραπεί να το πω, θα βάζω εντός εισαγωγικών τη λέξη. Τι συνδεδικότητα
τι γεγονότα θα έχουμε μέσα σε αυτόν τον άλικτον αιώνα. Δεν υπάρχουν βέβαια γεγονότα, όπως τα ξέρετε, στην αιωνιότητα δεν υπάρχουν συμβεβικότητα. Τα συμβεβικότητα είναι μόνο στοιχεία του χρόνου, στοιχεία της ιστορίας. Γι' αυτό έβαλα τη λέξη μέσα σε εισαγωγικά. Τι είπατε? Θα βλέπουμε το πρόσωπο του Θεού και θα τον υμνούμε και θα είμαστε μέσα στη μακαριότητα του Θεού. Τίποτε άλλο. Παρακάτω δεν ξέρουμε τίποτα. Απολύτως τίποτα. Γι' αυτό σας είπα, οι προφητείες τελειώνουν έως εκεί, στη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Αλλά λέγει εδώ το Ιερόν Κείμενον και τελέστη το μυστήριο του Θεού, τελείωσε το μυστήριο του Θεού, ως ευυγγέλησε τους δούλους αυτού τους προφήτας. Δεν λέγει ως επληροφόρησε, αλλά λέγει ως ευυγγέλησε, που σημαίνει ότι δεν είναι απλή μια πληροφορία που έδωσε στους προφήτες ο Χριστός ως Θεός Λόγος και προφητεύουν, αλλά ότι είναι χαρούμενη αυτή η προφητεία. Γι' αυτό κάθε προφητεία χαρούμενη, γι' αυτό βάζει το ευυγγέλησε και όχι επληροφόρησε. Αλλά εις τι ευυγγέλησε τους δούλους αυτού τους προφήτες? Ότι μετά από την ιστορία τη γεμάτη από περιπέτειες, από αρνήσεις, από διωγμούς, έρχεται η Βασιλεία του Θεού, η οποία είναι αληθινή ανάπαυση. Αυτό είναι το ευαγγελικό στοιχείο μέσα σε όλες τις προφητείες. Το ευχάριστο στοιχείο. Μη φοβόσαστε, ό,τι και αν συμβαίνει, έρχεται η Βασιλεία του Θεού. Συνεπώς, το νόημα αυτών των στίχων είναι ότι πρέπει οι πιστοί μέσα στην ιστορία, μέσα στα γεγονότα, μέσα στις ανακατοσούρες να έχουν υπομονή. Ο Κύριος είπε δύο φορές μάλιστα, ο υπομείνας εις τέλος ούτω σωθήσεται. Και το άλλο, εν τη υπομονή ημών κτίσασθε. Να αποκτήσετε, να κερδίσετε τις ψυχές σας εν τη υπομονή ημών, ώστε το στοιχείο που χρειάζονται οι χριστιανοί είναι η υπομονή. Αλλά επειδή λέμε και στην καθημερινή μας έκφραση ότι και η υπομονή έχει όρια, δεν το λέμε πολλές φορές, λέμε έχει υπομονή όρια, μάλιστα λέγει ο Θεός, έχει υπομονή όρια. Πρόσεξε λοιπόν να ειδείς. Τα όρια είναι ότι θα τελειώσει η ιστορία και θα έρθει η Βασιλεία του Θεού. Αυτά είναι τα όρια. Κάνε λοιπόν υπομονή. Θα τελειώσει η ιστορία. Μη φοβάσαι. Γι' αυτό το λόγο το τέλος δεν αργεί, αφού θα έρθει η Βασιλεία του Θεού, και για να μας βεβαιώσει, κοιτάξτε αγάπη του Θεού, μας δίνει ένορκον βεβαίωση. Ένορκον. Ορκίζεται ο Θεός ότι δεν αργεί το τέλος. Και η φωνή ειν ήκουσα εκ του ουρανού πάλιν λαλούσα με τεμού και λέγουσα, είπαγε, λάβε το βιβλαρίδιον το ανεωγμένον εν τη χειρή του αγγέλου του εστώτος επί της θαλάσσης και επί της γης. Και τη φωνή την οποία άκουσα από τον ουρανό πάλι μου μιλούσε και μου έλεγε, πήγαινε πάρε το βιβλιαράκι το ανοιγμένο που είναι στο χέρι του αγγέλου που στέκεται στη θάλασσα και στην ξηρά. Ποια είναι αυτή η φωνή που ακούει ο Ιερός Ευαγγελιστής και που του παραγγέλει τι πρέπει να κάνει? Είναι η φωνή του Χριστού. Ο Ιωάννης εντέλεται να γίνει κάτοχος και γνώστης του βιβλίου των βουλών του Θεού. Πάρε, λέγει, το ανοιγμένο βιβλίο, δεν λέγει κλειστό, το ανοιγμένο βιβλιαράκι από το χέρι του αγγέλου. Και απήλθα προς τον άγγελον λέγον, αυτό δούνε μη το βιβλαρίδιον, και λέγει μη, λάβε, και κατάφαγε αυτό, και πικρανίσου την κοιλίαν, αλλά εν το στόμα σου έστε γλυκή ως μέλι. Και πήγα στον άγγελο και του λέγω, δώσε μου το βιβλιαράκι, και μου λέγει, πάρτο και φάτο. Θα σου πικράνει την κοιλιά όταν το φας, στο στόμα σου όμως θα είναι γλυκό σαν μέλι. Περίεργη εντολή πραγματικά. Πάρε και φάε το βιβλίο. Αλλά πρόκειται περί εκφράσεως, την οποία, αγαπητοί μου, και εμείς στη νέο ελληνική μας γλώσσα τη λέμε. Και δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτό που λέμε, το φάγα το βιβλίο.
Δηλαδή το διάβασα και το έμαθα. Το κατέφαγα, το κατεβρόχθησα το βιβλίο. Το λέω στη γλώσσα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι μια ωραία, πολύ πλαστική εικόνα που προσφέρεται η γνώση και η κατανόηση και η αφομοίωση εις τον Ιωάννη των όσων πρόκειται να γίνουν. Θα έχει πλήρη γνώση. Το ίδιο συνέβη και στον Ιεζεκίλ, μάλιστα στο δεύτερο κεφαλαιό του και στο τρίτο κεφαλαιό του, που εκεί του προτείνεται βιβλίο να φάει. Το ίδιο πράγμα. Δεν είναι δηλαδή περίεργη περίπτωση, η πρωτοφανής. Εκείνο που είναι περίεργο είναι ότι εις το στόμα η γεύση του βιβλίου είναι γλυκιά, αλλά στην κοιλιά είναι πικρή η γεύση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η γνώση του μυστηρίου του Θεού και ότι τελειώνει το μυστήριο του Θεού και ότι όλα έχουν το τέρμα τους, του δίνει μια γλύκα. Δόξα σοι ο Θεός, τελειώνουν οι πληγές, τελειώνουν οι περιπέτειες. Έστω κι αν αυτή η τελευταία πληγή, βέβαια έχουμε ακόμη και 7 φιάλες, μην ξεχνάτε, αλλά όπως σας είχα πει στην ερμηνεία, στην εισαγωγή, ότι 7 σφραγίδες, 7 σαλπίσματα και 7 φιάλες δεν είναι όταν τελειώνει τη μία επτάδα αρχίζει η άλλη, αλλά είναι συμπληρώματα, η δευτέρα επτάδα συμπλήρωμα της πρώτης επτάδας και η τρίτη επτάδα συμπλήρωμα ομοίως της πρώτης επτάδας. Συνεπώς οι επτάδες πηγαίνουν παραλλήλως. Αλλά όπως και αν έχει, το θέμα είναι ότι ευρισκόμεθα εις την 7η πληγή του 7ου σαλπίσματος. Και όπως θα δείτε, ότι εκείνα που προέχουν δεν είναι τόσο οι 7 σφραγίδες και οι 7 φιάλες, όσο τα 7 σαλπίσματα που έχουν τα φοβερά. Διότι κατά τη διάρκεια του 7ου σαλπίσματος έχουμε την εμφάνιση του Αντιχρίστου. Όλα τα άλλα είναι απλώς συμπληρώματα των όσων μας πληροφορούν οι 7 πληγές. Έτσι ο Ιερός Ευαγγελιστής, όταν παίρνει την είδηση ότι αυτά τελειώνουν, μάθει δηλαδή από το βιβλίο των προφητείων, από το βιβλαρίδιον, το βιβλιαράκι, μάθει ότι αυτά είναι πια και τίποτα άλλο, τελειώσαν όλα, έχει πολύ χαρά. Αυτό που λέμε δόξα σε ο Θεός, τελειώνει η ιστορία. Αλλά έχει όμως και θλίψη. Είναι ότι θα σου πικράνει, λέγει, την κοιλία, σαν να έχει γεύση η κοιλιά. Γευστικά, ξέρετε, γευστικές στυλές δεν έχει η κοιλιά μας. Αν φάμε κάτι πικρό, ότι είναι, θα το σταθούμε στο στόμα μας. Πώς θα το σταθούμε στην κοιλιά μας? Δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά με αυτήν την πλαστικοτάτη, όπως σας εξέφρασα προηγουμένως εικόνα, ότι ο Ιερός Ευαγγελιστής, βλέποντας τις προφητείες που του αποκαλύπτει ο Χριστός, και ότι πόσοι άνθρωποι θα χαθούν και τι δεινά θα περάσουν ακόμη οι πιστοί, θλίβεται. Ναι μεν θα τελειώσουν, αλλά θλίβεται ως ότου τελειώσουν. Ως άνθρωπος συμπάσχει με τους πιστούς, αλλά και τους απίστους και τους ασεβείς, διότι είναι γνώρισμα των αληθινών χριστιανών το χέριν με τα χερόντων και το κλέιν με τα κλεόντων. Και έλαβον το βιβλίο εκ της χειρός του Αγγέλου και κατέφαγον αυτό. Το πήρα, δεν λέγει το έφαγα, αλλά το κατέφαγα. Δηλαδή το κατεβρόχθησα. Το έφαγα τελείως. Που σημαίνει, σας το είπα, πλήρης αφομοίωσης, πλήρης γνώσης των μυστηρίων του Θεού. Και ειν εν το στόματί μου ως μέλι γλυκή, και ότι έφαγον αυτό, επικράνθη η κοιλία μου. Όπως του υπόθηκε, έτσι πραγματοποιήθηκε. Και λέγου σήμη, δίσε πάλι προφητεύσε, επί λαΐς και έθνεση και γλώσσες και βασιλεύσει πολλής. Προσέξτε εδώ, όταν έμαθε όλα αυτά, τα μάθε. Δηλαδή έφαγε το βιβλίο, τα μάθε. Αυτά που θα γίνουν παρακάτω, κυρίως το περιεχόμενο της 7ης πληγής. Κυρίως
ποιος είναι ο Αντίχριστος. Όταν γράφει Φερυπίν για να πάρετε μία γεύση του πράγματος, όταν γράφει εδώ είναι η σοφία, το όνομα του ανώμου χι ξι σίγματα, εδώ είναι η σοφία. Όποιος έχει σοφία, ας μάθει τι είναι λοιπόν αυτό. Όνομα ανθρώπου εστί, είναι όνομα ανθρώπου. Το ξέρει όμως ο Ιωάννης. Προσέξτε, το όνομα του Αντιχρίστου ο Ιωάννης το γνωρίζει, αλλά προσφέρει όμως τον αριθμό του ονόματος και όχι το όνομα. Αυτό μείνει κρυφό. Όπως σας έλεγα σαν παράδειγμα την περασμένη φορά, για όλους μας η μέρα του θανάτου μας μείνει κρυφή. Πολλάκι δια τους Αγίους είναι φανερή. Στο φανερώνει ο Θεός αυτό. Έτσι και εδώ ο Θεός του λέγει, δεν θα το φανερώσεις αυτό, είναι για σένα μόνο, θα το κρατήσεις μόνο για τον εαυτό σου, δεν θα το γράψεις αυτό, θα το ξέρεις μόνο εσύ. Και όταν ξέρετε, κανείς γνωρίζει μυστικά τρομερά, για πάρτε την υπόθεση αυτή, για σκεφτείτε να ξέρετε τρομερά μυστικά και να βλέπετε τους ανθρώπους που εσείς να ξέρετε τα μυστικά τους και να συμπεριφέρεστε με πάσα απλότητα και αφέλεια, ως να μην ξέρετε απολύτως τίποτα. Και τα μυστικά αυτά σας λέγω να είναι τρομερά μυστικά. Πέστε μου, πώς πρέπει να αισθάνεστε από μέσα σας? Όχι βεβαίως καλά. Όταν βλέπετε πως κινούνται οι άνθρωποι για τους οποίους ξέρετε, πρέπει να κινήσετε σαν να μην συμβαίνει απολύτως τίποτε. Όμως αυτό δημιουργεί πίκρα. Πάντως γενικά οι γνώσεις δημιουργεί θλίψη. Ίσως δεν το έχουμε πιάσει αυτό, αλλά είναι αλήθεια. Λέγει επί παραδείγματι ο Εκκλησιαστής Σολομών είναι στο πρώτο κεφάλαιο 18 στίχο ότι εν πλήθη σοφίας πλήθος γνώσεως και ο προστηθής γνώσεν προσθήσει άλγημα. Όταν ξέρεις πολλά πράγματα, όταν προσθέτεις γνώση, προσθέτεις και πόνο. Προσθέτεις και πόνο. Να σας πω και κάτι ακόμη. Όταν γνωρίζει κανείς την τρομερότητα ενός όπλου, είναι εφευρέτης και ξέρει την τρομερότητα ενός όπλου. Ο πολλής κόσμος δεν ξέρει τίποτα και είναι ξένιαστος. Αυτός που ξέρει τι σημαίνει αυτό που επενόησε, πώς πρέπει να αισθάνεται? Να αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα. Πέστε μου ακόμη, αν εγνώριζε ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί το όπλο του και να καταστραφούν χιλιάδες και εκατομμύρια ακόμη άνθρωποι, πώς πρέπει να αισθάνεται? Για μεταφέρατε τη συνείδησή σας στην κατάσταση εκείνη της δικής του συνείδησης, να δείτε πόσο φοβερό πράγμα είναι. Πράγματι, η γνώση, αγαπητοί μου, δημιουργεί άλγημα, πόνο. Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο εκείνο το «δίσε πάλι προφητεύσε». Πρέπει πάλι να προφητεύσεις και εννοεί ότι θα καλύψει με προφητείες και το υπόλοιπο μέρος του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Οι προφητείες του δε θα είναι παγκοσμίου χαρακτήρους και αρχίζουν ευθύς μετά το επόμενο κεφάλαιο. Ευθύς μετά. Μόνο προσέξτε κάτι. Εδώ μια κακή ερμηνεία που έχει γίνει και σας την είχα πέρυσι αναλύσει εξ αφορμής ενός περιστατικού. Υπάρχει και η εξής, η οποία είναι σφαλμένη. Εκείνο το «δίσε πάλι προφητεύσε», πρέπει πάλι να προφητεύσεις, πώς έχει ερμηνευθεί? Ότι ο Ιωάννης δεν πέθανε όταν είπε των υποθετικών λόγων στον Απόστολον Πέτρον, εάν εγώ αυτό θέλω μένει τι προσέ. Όταν λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος δέχεται, συγγνώμη, ναι, δέχεται από τον Κύριον το εάν εγώ αυτό θέλω μένει τι προσέ, διότι όταν μετά το γεύμα στη λίμνη της Σιβεριάδος σηκώθηκε ο Απόστολος Πέτρος να ακολουθήσει τον Κύριον, που του το είπε να τον ακολουθήσει, σηκώθηκε και ο Ιωάννης και λέγει ο Κύριος τον Πέτρον, εσύ θα δοξάς τον Θεόν μαρτυρικά, με μαρτυρικό θάνατο. Ο Ιωάννης είναι ένα βήμα πιο πίσω και επειδή σαν φίλοι ο Άγιος Απόστολος Πέτρος και ο Άγιος Ιωάννης,
τότε ρωτάει τον Κύριο και του λέγει: «Κύριε, εγώ θα μαρτυρήσω, θα σε δοξάσω μαρτυρικά. Ο Ιωάννης πώς θα σε δοξάσει? Με φυσιολογικό θάνατο ή μαρτυρικά?» Και τότε λέει ο Κύριος: «Εάν εγώ αυτόν θέλω μένην, τι προσέσει ακολούθη μου. Εάν υποτεθεί ότι εγώ δεν θέλω αυτός να πεθάνει καθόλου, ούτε μαρτυρικό ούτε φυσιολογικό θάνατο, αλλά να μείνει ζωντανός μέχρι που να ξανάρθω, εσένα τι σε νοιάζει, τι σε ενδιαφέρει?» Και επειδή κυκλοφόρησε τότε στους χριστιανούς ότι ο μαθητής εκείνος, λόγια του ίδιου του Ιωάννου, τα προσθέτει ο ίδιος για τον εαυτόν του, ότι εκείνος ο μαθητής δεν πεθαίνει, διορθώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και λέγει: «Δεν το είπε αυτό ο Ιησούς ότι δεν πεθαίνει, αλλά το είπε υποθετικά». Λοιπόν, αγαπητοί μου, εκείνο που με εξοργίζει όταν μερικά πράγματα που είναι τόσο σαφή στην Αγία Γραφή γίνεται παρερμηνία. Είναι περίεργο πράγμα. Λοιπόν, μέσα στην ιστορία μέχρι σήμερα υπάρχει αυτή η εσφαλμένη ερμηνεία, ότι ο μαθητής εκείνος δεν πέθανε. Είναι κάπου κρυμμένος που ο Θεός το ξέρει, και ότι θα έρθει να προφητεύσει ξανά τις ημέρες του Αντιχρίστου. Ό,τι δηλαδή αφορά εις το 7ο σάλπισμα και πέρα. Δεν είναι αυτό. Ο Ιωάννης δεν είναι αθάνατος. Ο Ιωάννης απέθανε. Διότι ο ίδιος είπε ότι δεν το είπε ότι δεν πεθαίνει, αλλά υποθετικά. Συνεπώς, όταν αναφέρεται στις προφητείες της παρακάτω, εκείνο το «δίσε πάλι προφητεύσε», πρέπει πάλι να προφητεύσεις, επιλαείς και έθνηση και τα λοιπά. Αυτό σημαίνει ότι τώρα στη συνέχεια, από ό,τι μέχρι τώρα προφήτευσε και παρακάτω θα προφητεύσει. Σαν να είπε ότι μέχρι τώρα προφήτευσες από εδώ έως εκεί, τώρα από εδώ έως το τέλος. Αυτό ακριβώς εννοεί. Έτσι τελειώνει το πρώτο διάψαλμα με την παρουσία του Αγγέλου και την πληροφορία ότι ο Ιωάννης παρακάτω, που αφορά το διάψαλμα εις τον Ιωάννη, παρακάτω έχει τα προφητεύσει τα μέλλοντα να γίνουν και που μας τα καταγράφει. Και αρχίζει η καταγραφή των μελλόντων ευθύς μετά το δεύτερο διάψαλμα. Έτσι το δεύτερο διάψαλμα ουσιαστικά είναι συνέχεια του πρώτου. Μάλιστα συνδέεται και με τον σύνδεσμο «και». Και είναι μία βραχυτάτη περίληψης αυτού του πικρόγλυκου περιεχομένου του βιβλαριδίου. Τι γράφει το βιβλαριδίον, το βιβλιαράκι? Ό,τι γράφει όλα αυτά τα πικρόγλυκα, όπως είπαμε, όλα αυτά μέσα σε μία επιτομή, σε μία εξαιρετικά μεγάλη συντομία, αναφέρονται στο δεύτερο διάψαλμα. Είναι μια περικοπή το δεύτερο διάψαλμα από τις πιο σκοτεινές και συνεπώς τις πιο δυσχερείς στην ερμηνεία, αλλά και από τις πιο σπουδαίες του όλου βιβλίου της Αποκαλύψεως. Το περιεχόμενό της είναι κυρίως, της περικοπής αυτής ή του διαψάλματος, είναι κυρίως εσχατολογικών και θεωρείται προανάκρουσμα των όσων θα επακολουθήσουν κατά το σάλπισμα της 7ης πληγής. Το σκηνικό αυτής της ανελήξεως της πρώτης, του πρώτου διαψάλματος, φέρεται ότι είναι ο χώρος της πόλεως Ιερουσαλήμ και του ναού της. Όμως πρόκειται περί καθαρός συμβολικού χαρακτήρος, όπως θα δούμε στη συνέχεια, χωρίς να αποκλείεται και η καταγράμμα ερμηνεία σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο, που πάλι όταν θα φτάσουμε εκεί θα το δούμε. Όταν επί παραδείγμα τη λέγει «εκεί που ο Κύριος και που ο Κύριος τον εσταυρώθη». Αλλά αυτό είναι ιστορικό πια. Ιστορικό και τοπικό, που είναι η Ιερουσαλήμ. Αλλά όταν θα φτάσουμε εκεί θα το δούμε. Συνεπώς, αγαπητοί, είναι συμβολική η γλώσσα αυτού του δευτέρου διαψάλματος στο μεγαλύτερο μέρος, και έτσι πρέπει να το δούμε. Και μην ξεχνάμε ότι είναι πάρα πολύ σκοτεινή αυτή η σελίδα του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Μην το ξεχνούμε. Και πολύ σπουδαία, γιατί ανοίγει το δρόμο δια των Αντίχριστων και την κατανόησή του.
Και εδόφημη κάλαμος όμοιος ράβδο λέγον. Έγειρε και μέτρησον το ναόν του Θεού και το θυσιαστήριον και τους προσκυνούντας εν αυτό. Και την αυλή την έξωθεν του ναού έκβαλε έξω και μη αυτήν μετρήσεις, ότι εδόθη της έθνεση και την πόλη την Αγίαν πατήσουσι μήνας 42. Και μου δόθηκε, αυτό το «και» συνδέει τα προηγούμενα, το πρώτο διάψαλμα με το δεύτερο, και μου δόθηκε ένα καλάμι σαν στο σχήμα ενός ραβδιού, συνεπώς μέτρο. Και μου υπόθηκε, σήκω και μέτρησε το ναό του Θεού και το θυσιαστήριο και αυτούς που προσκυνούν στο θυσιαστήριο. Την απέξω αυλή του ναού μη την συναριθμίσεις, μη τη μετρήσεις, γιατί αυτή δόθηκε, παρεχωρήθη εις τους εθνικούς, τους ειδωλολάτρες, όπως και η πόλη η Αγία να καταπατηθούν 42 μήνες. Το δεύτερο διάψαλμα έχει δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναφέρεται εις την καταμέτρηση του ναού, όπως είδαμε, και εις το δεύτερο μέρος εις την δράση των δύο μαρτύρων και προφητών. Το πρώτο μέρος, αυτοί οι δύο στίχοι, δείχνει τον Ιερόν Ευαγγελιστή να ευρίσκεται εις την γη, αλλά και τα δρατώμενα, εν οράση εννοείται, αυτά τα οποία ήδη γίνονται πάντοτε σε όραμα, και αυτά είναι στη γη. Όλα είναι στη γη, δεν είναι τίποτε εις τον ουρανό τώρα, όλα στη γη. Ποιος είναι αυτός που λέγει, μου υπόθηκε λέγει, ποιος? Είναι ο Χριστός. Διότι ευθύς κατωτέρω λέγει αυτήν την φράση, και δώσω τις δυσί μαρτυσί μου, στο στίχο 3, και θα δώσω εις τους δυο μαρτυρές μου. Είναι λοιπόν ο Χριστός. Δίδεται εις τον Ιερόν Ευαγγελιστή ένα καλάμι, όπως σας είπα, μήκους ράβδου. Τι σημαίνει αυτό? Εδόθη προς καταμέτρηση. Δηλαδή, όταν μετρήσουμε έναν τόπο, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ξέραμε τι εμβαδόν έχει, τι μήκος, τι πλάτος, τι ύψος, αν είναι κτίσμα και όχι μόνο κάτι που είναι στο επίπεδο. Δηλαδή αποκτούμε με τη μέτρηση μια πληροφορία. Είναι γνωστό ότι τότε κατέχουμε κάτι από τον χώρο της φύσεως όταν το μετρήσουμε. Από τη στιγμή που θα μετρήσουμε κάτι, αυτό το κατακτήσαμε. Αν ζυγίσουμε τον ήλιον, και τον ζυγίσαμε βεβαίως, ξέρουμε πόσα κιλά είναι, τον ήλιον τον κατακτήσαμε. Από τη στιγμή που θα ζυγίσουμε τη γη, το ίδιο. Δηλαδή είναι γνωστό ότι η μέτρηση ταυτοχρόνως είναι και κατάκτηση. Το γνωρίζουν όσοι είναι στην φυσική. Τι σημαίνει λοιπόν εδώ ότι καταμετρείται ο ναός και λοιπά? Ότι έχουμε γνώση ότι όταν πήρε το καλάμι να μετρήσει, επήρε γνώση, έμαθε κάτι, έμαθε κάποια πράγματα ο Ιερός Ευαγγελιστής. Συνεπώς η καταμέτρηση είναι το σύμβολο της γνώσεως αλλά και μοιήσεως εις τα μυστήρια του Θεού. Γράφει ο Ανδρέας, ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, τούτο φαμέν των κάλαμων μέτρων δηλούν γνώσεως, αναλογούν το λαμβάνοντι εις αξιούνται οι παραθεού και των θείων αγγέλων διέργων αγαθών γινοσκόμενοι. Τούτο λέμε ότι είναι το καλάμι, ένα μέτρο που δηλώνει τη γνώση και που αναλογεί με εκείνον που τη λαμβάνει και που αξιώνονται αυτοί οι κάποιοι που έχουν αγαθά έργα από το Θεό ή από τους Αγίους Αγγέλους. Αλλά τι σημαίνει ότι εκλήθη
ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, να μετρήσει το ναό, το θυσιαστήριο και τους παρευρισκομένους προσκυνητάς. Είναι μια συμβολική πράξη προστασίας του Θεού. Μένω σε αυτό γιατί είναι κεντρικό σημείο. Συμβολική πράξη προστασίας του Θεού, που ισοδυναμεί με το σφράγισμα των πιστών, που περιεγράφει στο πρώτο διάψαλμα μετά την έκτη πληγή της έκτης σφραγίδος, που είπε εκεί ένας άγγελος, μην αφήσετε τους ανέμους να πνεύσουν έως ότου σφραγίσομε τους πιστούς του Θεού. Και ο αριθμός των εσφραγισμένων εκεί 144.000, το ενθυμίστε. Λοιπόν, εκεί έγινε καταμέτρησης και σφράγισης, και εδώ μάλιστα και ακριβής αριθμός, συμβολικός εννοείται. Και εδώ που σημαίνει θα καταμετρηθεί ο ναός, το θυσιαστήριο, και οι πιστοί που προσκυνούν στο θυσιαστήριο καταμετρούνται, σημαίνει σφραγίζονται, δηλαδή προστατεύονται. Ώστε καταμέτρηση σημαίνει προστασία. Πρέπει όμως να αναζητήσουμε ποιος είναι αυτός ο ναός. Εδώ είναι οι δυσκολίες που υπάρχουν στην ερμηνεία, αλλά ό,τι μπορούμε. Την εποχή που εγγράφεται η Αποκάλυψη, ο ναός πλέον δεν υπήρχε. Είχε καταστραφεί το 70 μετά Χριστόν από τον Τίτον και το γιο του μετά τα αυτά των Ουεσπασιανών. Γράφει ο Άγιος Ανδρέας πάνω στο σημείο αυτό: «Ιστέον ότι τιμές, τιμές μεν των του Θεού ναών της Παλαιάς Διαθήκης ενόησαν, την δέξοθεν αυλήν την νέαν. Εμείς νομίζομεν ναών του Θεού την εκκλησίαν προσαγορεύεσθε». Μερικοί λέγει, είναι γνωστό, πρέπει να ξέρετε, ότι μερικοί νόμισαν ότι ο ναός είναι η Παλαιά Διαθήκη, ότι η απ' έξω αυλή που είπε ας την απατηθεί, που λέγει ο Χριστός, ότι είναι η Καινή Διαθήκη, οι άνθρωποι της Καινής. Όχι, λέγει, δεν είναι αυτό, αλλά είναι η Εκκλησία. Ώστε τι είναι ο ναός? Είναι η Εκκλησία. Το θυσιαστήριο, η Εκκλησία. Πράγματι, ναός είναι η Εκκλησία. Δηλαδή οι πιστοί και προβάλλονται εδώ με την εικόνα του ναού. Είναι γνωστό ότι στην Καινή Διαθήκη ως ναός, ναός Θεού προσαγορεύονται οι πιστοί, ονομάζονται οι πιστοί. Να πρώτο, εις αυτό το βιβλίο της Αποκαλύψεως, εις το τρίτο κεφάλαιο, όταν ο Χριστός στέλνει την επιστολή του προς τον επίσκοπο της Φιλαδελφίας, τελειώνει ως εξής: «Ο Νικών, αυτός που νικήσει, ποιήσω αυτόν, στήλον εν το ναό του Θεού μου, θα τον καταστήσω στήλο, κολόνα, εις το ναό του Θεού μου, και έξω ουμή εξέλθει έτη», δεν θα βγει έξω, «και γράψω επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Καινής Ιερουσαλήμ». Ανά λοιπόν η πόλης, η καινούργια Ιερουσαλήμ, η οποία καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου, δηλαδή η Εκκλησία. Ώστε η Αγία Πόλης, ο ναός, το θυσιαστήριο, όλα αυτά είναι η Εκκλησία. Παρακαλώ, κρατήστε αυτό το σημείο, ότι όλα είναι η Εκκλησία, έχουν σημασία. Ομοίως, λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ και το Πνεύμα του Θεού οικεί εν ημίν? Δεν ξέρετε ότι είσαστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί σε εσάς?» Ομοίως, λέει στους Εφεσίους, «Ουκ έτι εστέ ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικείοι του Θεού, επικοδομηθέντες επί το θεμελίο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου αυτού Ιησού Χριστού, ενώ εν το οποίο πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη αύξη, μεγαλώνει, εις ναών Άγιον εν Κυρίω». Ναός Άγιος, οι πιστοί, τα μέλη, η Εκκλησία. «Ενώ εν το οποίο και εμείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού εν πνεύματι,
Ώστε λοιπόν, αγαπητοί μου, ναός είναι η Εκκλησία, πόλης η Αγία είναι η Εκκλησία κλπ. Λοιπόν, τόσο ο παλαιός ναός των Ιεροσολύμων, που δεν υπάρχει πια, τον καιρό που εγγράφεται η Αποκάλυψη, ναός δεν υπήρχε. Όσο και διότι ναός Θεού ζώντος χαρακτηρίζονται οι πιστοί, πρέπει να πούμε μαζί με τον Άγιον Ανδρέα και Σαρίας ότι ο ναός που επροτάθη στον Ιωάννη να τον μετρήσει είναι η Εκκλησία. Είτε ακόμη θεωρήσουμε το θυσιαστήριο των θυμιαμάτων ή των ολοκαυτωμάτων στην αυλή των πιστών, κατά τον τύπο του παλαιού ναού, πρέπει να πούμε ότι πρόκειται περί του χώρου των πιστών που είναι η Εκκλησία και τα μέλη της. Η καταμέτρηση δε της Εκκλησίας είναι σύμβολον προστασίας και σωτηρίας κατά τις πονηρές ημέρες του Αντιχρίστου. Κάνει πολύ εντύπωση αυτό που λέγει η φράση εκεί, και τους προσκυνούντας εν αυτό. Το θυσιαστήριο, είπα, ή των ολοκαυτωμάτων ή των θυμιαμάτων. Των θυμιαμάτων ήταν μέσα στο ναό. Και εκεί σήκονται μόνο οι ιερείς και ο αρχιερεύς. Έξω στην αυλή, την αυλή των πιστών, ήταν το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων που εθυσίαζαν τα ζώα, αλλά ήταν μόνο οι πιστοί. Ενώ στον απέξω, στην απέξω αυλή, την έξωθεν, μπορούσαν να είναι βεβαίως του πιστοί αν ήθελαν, αλλά μόνον οι εθνικοί ειδωλολάτρες δεν μπορούσαν να μπουν πιο μέσα. Σημειώσατε το αυτό για να κατανοήσουμε παρακάτω αυτό το μυστήριο πραγματικά. Αλλά προσκυνούν εν αυτό σημαίνει προσκυνούν στο θυσιαστήριο του Χριστού. Είναι γύρω από τη λειτουργική ζωή, γύρω από τη λειτουργική ζωή αυτός που κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού. Συνειδητά το υπογραμμίζω. Ακόμη μας θυμίζει αυτό το λόγιο του Κυρίου που είπε, ποιοι θα είναι αυτοί που θα είναι εκεί, θα προσκυνούν. Έρχεται ώρα, είπε ο Κύριος στην Σαμαρίτιδα γυναίκα, ότε ούτε εν το όρι τούτο, ποιο, Γαριζίν, ούτε εν Ιεροσολύμης, που, στο ναό του Σολομώντος, προσκυνήσετε το πατρί. Η αληθινή προσκυνητέ, προσκυνήσουσι το πατρί εν πνεύματι και αληθεία. Ώστε λοιπόν, δεν είναι ο ναός του Σολομώντος, αλλά είναι η αληθινή προσκύνηση του Θεού εν πνεύματι και αληθεία από τους αληθείς πιστούς. Φυσικά, τέτοιοι μόνο προσκυνητές θα σωθούν, διότι κατεστάθησαν οι ίδιοι ζωντανός ναός του Αγίου Τριαδικού Θεού, ο οποίος τώρα με την καταμέτρηση, με την εικόνα της καταμετρήσεως, βλέπουμε ότι προστατεύει την Εκκλησία του. Και την αυλήν την έξωθεν του ναού έκβαλε έξω και μία αυτήν μετρήσεις. Την απέξω αυλή την παραέξω. Σας έκανα προηγουμένως το διάγραμμα. Αυτή μη τη λογαριάσεις την καταμέτρηση, ας την είναι αμέτρητη, ας την είναι. Προσέξτε εδώ. Εδώ τώρα μας ενδιαφέρει πολύ. Σημαίνει ότι παίρνει εντολή να μην μετρήσει. Δηλαδή ότι αυτή η αυλή η απέξω δεν θα τύχει της προστασίας του Θεού. Έτσι, η εξωτερική αυλή, που είναι και αυτή η μέρος της Εκκλησίας, η Αγία Πόλης, που είναι πάλι η Εκκλησία, πρόκειται να πατηθούν από τους εθνικούς, διότι δεν θα προστατευθούν από τον Χριστό. Αντιθέτως, θα προστατευθούν εκείνα που μετρήθηκαν. Ο ναός, οι προσκυνούντες στο θυσιαστήριο και το θυσιαστήριο. Παράξενο πράγμα. Δηλαδή, η μισή Εκκλησία έτσι, η μισή Εκκλησία αλλιώς, πώς γίνεται? Παρακαλώ, προσέξτε να δείτε. Αγία Πόλη, σας το είπα και προηγουμένως, χαρακτηρίζεται η Ιερουσαλήμ. Εδώ πολύ συχνά βλέπουμε στην Παλαιά αλλά και στην Καινή Διαθήκη να αναφέρεται ως Αγία Πόλη η Ιερουσαλήμ. Τι σημαίνει όμως? Από ό,τι φαίνεται, το εσώτερο της Εκκλησίας θα μείνει ασύλλητο και προστατευμένο από τις επιθέσεις του Αντιχρίστου. Το εξώτερο της Εκκλησίας θα συλληφθεί.
Το εσώτερο της Εκκλησίας είναι οι πιστοί, που σε έναν κόσμο διαλυόμενο μένουν πάντα πιστοί, κυκλώνουν το θυσιαστήριο και αποδεικνύονται αληθινοί προσκυνητές του Θεού. Το εξώτερο της Εκκλησίας είναι όλοι αυτοί που λέγονται χριστιανοί ή που θέλουν να λέγονται χριστιανοί, είναι οι αιρετικοί, είναι οι χαλαροί χριστιανοί, και κάθε τι που αφορά τη σχέση στην Εκκλησία με τον κόσμο, με την έννοια μιας κοσμικοποιημένης Εκκλησίας. Αυτό δεν πρόκειται να αντέξει στην προστασία του Θεού και θα καταπατηθεί από τα έθνη. Αυτός ο κοσμικοποιημένος χριστιανισμός, η κοσμικοποιημένη Εκκλησία στο εξώτερον δεν προστατεύεται από τον Χριστόν, θα καταπατηθεί υπό των εθνών, των ανθρώπων δηλαδή που δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία. Το πόσο δε αποδοκιμάζεται ένας τέτοιος χριστιανισμός από τον Χριστόν φαίνεται από αυτή την εντολή να μη λογαριαστεί στο μέτρημα αυτός ο χώρος της Εκκλησίας. Για να το κατανοήσουμε το θέμα, ας ακούσουμε, αγαπητοί μου, τι γράφει ο αείμνηστος πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς στο βιβλίο του «Άνθρωπος και Θεάνθρωπος», σελίδα 131. Σας διαβάζω. «Μόνο με τη θεανθρωπίνη του δύναμη ο χριστιανισμός είναι το αλάτι της γης, άλλας το οποίον διαφυλάττει τον άνθρωπο δια να μην διαφθαρεί εν τη αμαρτία και το κακό». Ποιο είναι το αλάτι? Ο θεάνθρωπος Ιησούς. Όταν αρχίσουμε να λέμε ο Χριστός είναι φιλόσοφος, είναι κοινωνιολόγος, εκείνο που έγραψε μια εφημερίδα των Αθηνών, το ανέκδοτο λέγει ότι ο Ιησούς περπάτησε πάνω στα νερά του θαλάσσιου. Ακούσατε, το ανέκδοτον, το ανέκδοτον, ότι ο Ιησούς περπάτησε στα νερά του θαλάσσιου. Λέει το κυκλοφορικό σύστημα, ξέρω εγώ τι έγραψε παρακάτω. Ακούσατε, το ανέκδοτον. Εάν δεν πιστέψεις ότι ο Ιησούς είναι θεάνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, τότε έχεις ένα χριστιανισμό ανάλαπτο. Εάν όμως διαχυθεί ο χριστιανισμός εις διαφόρους ουμανισμούς, ανθρωπισμούς, τότε μωραίνεται, γίνεται άναλον άλλας, το οποίον κατά τον παναληθεί λόγον του Σωτήρος, εις ουδέν ισχύει έτη ημιβληθείτε έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Κάθε προσπάθεια και απόπειρα να εξισωθεί, προσέξτε, ο χριστιανισμός, να εξισωθεί ο χριστιανισμός με το πνεύμα του αιώνος τούτου, με τα σφευγαλαίας κινήσεις κάποιων ιστορικών εποχών, όταν παίρνουμε κάθε φορά των χριστιανισμών ιστορικές κάποιες εποχές, και πάντα θα υπάρχουν αυτές οι ιστορικές εποχές, να τον προσετερίζονται των χριστιανισμών για λόγους σκοπιμότητος. Και επιπλέον με τα πολιτικά κόμματα ή τα καθεστώτα αφαιρεί από τον χριστιανισμό εκείνη την ειδοποιών αξία η οποία τον καθιστά μοναδική θεανθρωπίνη θρησκεία εις τον κόσμο. Όχι συμμόρφωση του θεανθρώπου Χριστού προς το πνεύμα της εποχής, αλλά συμμόρφωση και προσαρμογή του πνεύματος της εποχής προς το πνεύμα της αιωνιότητος του Χριστού, της θεανθρωπότητος του Χριστού. Αυτό είναι η μοναδική αληθινή αποστολή της Εκκλησίας του Χριστού εις τον κόσμο, Εκκλησίας Αποστολικής και Ορθοδόξου. Μόνον έτσι η Εκκλησία θα δυνηθεί να διαφυλάξει την ζωοποιούσαν και αναντικατάστατον προσωπικότητα του θεανθρώπου Χριστού, αυτήν δηλαδή τάχτην την μεγίστη αξία εις όλους τους κόσμους, τους ορατούς και τους αοράτους εις τους μέλλοντας. Διότι αυτός ο Χριστός είναι η υπερτάτη αξία και το αλάθη των μέτρων των πάντων. Δεν μπορούμε λοιπόν να κατεβάζουμε τον χριστιανισμό σε ουμανιστικά επίπεδα. Το καταλάβατε. Και τους καρπούς αυτού, αγαπητοί μου, του ανομήματος, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και εδώ σε αυτή τη φτωχή και ταλέπορη πατρίδα μας, το βλέπουμε τόσο έκδηλα. Διώχνουμε τον Χριστό
και ζητούμε, τον διώχνουμε φοβερά στις ημέρες μας και ζητούμε να τον αντικαταστήσουμε με τον όρθο λογισμό και το σχήμα μιας ουμανιστικής πολιτείας. Το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Η χρεοκοπία εις όλους τους τομείς της ζωής μας, και το βλέπετε και θα το δούμε, και θα το δούμε ακόμα καλύτερα σε τι χρεοκοπία ζωής θα φτάσουμε. Σήμερα η Εκκλησία δεν θεωρείται πια αναγκαία, αλλά μάλλον και εμπόδιο εις τους ουμανιστικούς αυτούς και πολιτικούς προσανατολισμούς μας. Γι' αυτό και την εξωστρακίζουμε την Εκκλησία, αφού προηγουμένως την έχουμε κατασυκοφαντήσει. Σήμερα η Εκκλησία ουσιαστικά, η οποία με αυτόν τον τρόπο, τέτοια Εκκλησία όπως τη θέλουν οι άνθρωποι, δεν είναι η Εκκλησία που σώζει ανθρώπους. Δεν σώζει τέτοια Εκκλησία ανθρώπους. Η Εκκλησία εκείνη που καταμετρήθηκε, που είναι ο ναός, που είναι οι πιστοί που προσκυνούν κτλ. Αυτή η Εκκλησία ουσιαστικά είναι ενδιωγμό. Η Εκκλησία είναι ενδιωγμό. Καλείται συνεπώς αυτή η ενδιωγμό Εκκλησία να δώσει πάλι τις μάχες της με τους αρνητάς και την άρνηση, αφού κατέβει όμως στις κατακόμβες της. Και θα κατέβει όχι μόνο σαν σχήμα λόγου. Έτσι θα επαληθεύσει εκείνο που το αλάνθαστο στόμα του Χριστού μας είπε για αυτήν την Εκκλησία, που είπε ότι καταμετρείται εκείνη υπό την προστασία του Θεού. Και πύλε άδου ου κατησχίσους είναι αυτής. Μπορεί να τη μειώνουν σήμερα φοβερά την Εκκλησία, να τη βάζουν στο περιθώριο, να την οθεύουν. Ό,τι νοθεύεται θα καταστραφεί. Ό,τι μένει ακέραιο και σωστό, αυτό και πύλε άδου ου κατησχίσους είναι αυτής. Όσο για την άλλη αυτή η Εκκλησία, την άλλη, την απ' έξω, που σας είπα, η έξω θεναυλή, που την αποτελούν αυτοί οι χλιαροί χριστιανοί, που είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή με μηδαμινό ανταλλάγμα να συνθηκολογήσουν με τον γέσαρα του κόσμου τούτου, αυτή θα καταπατηθεί υπό των εθνών, δηλαδή θα περιέλθει στη δικαιοδοσία των απίστων και των αθέων. Και την έχουν ανάγκη τέτοια Εκκλησία, πάλι για σκοπιμότητες. Ότι εδόθη της έθνεση και την πόλη την Αγίαν πατήσωση μήνας 42. Τι σημαίνει αυτό? Κατά τις τελευταίες ημέρες, αγαπητοί μου, ο Αντίχριστος θα θλίβει αυτούς τους αμφιρέποντας χριστιανούς που θα πηγαίνουν μια από εδώ και μια από εκεί επί 42 μήνες, ήτι 3,5 χρόνια. Φυσικά θα θλίβει και τους αληθείς χριστιανούς. Η διαφορά είναι ότι οι πιστοί θα μένουν πιστοί, διότι θα έχουν τη Θεία Προστασία, ενώ αυτοί οι αμφιρέποντες χριστιανοί θα πέφτουν σε αυτές τις απαιτήσεις του Αντιχρίστου. Για τους πιστούς ισχύει εκείνο που είπε ο Κύριος: μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντο το σώμα, την δε ψυχή μη δυναμένον αποκτείτε. Αυτό το εκφράζει ωραίο ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας. Το δε πατήστε την Αγίαν Πόλη μήνας 42 υπό των εθνών σημαίνει είμαι εν την παρουσία του Αντιχρίστου 3,5 έτη τους πιστούς και δοκίμους πατήστε και διώκεσθε. Ο χρόνος αυτών των 3,5 ετών μπορεί ακόμη να εκλειφθεί κατά γράμμα, αλλά και συμβολικά, που σημαίνει τότε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Όχι όμως πολύ μεγάλο, γιατί είναι το μισό του 7 που είναι πληρώτη, το σύμβολο της πληρότητος. Αλλά αυτό το 3,5 σημαίνει μικρό χρόνο, που σημαίνει κολόβωση των ημερών, χάριν κυρίως των πιστών. Ο Κύριος είπε: «Η μη εκολοβώθησαν, η μέρα εκείνε, ούκανε σώθη πάσα σάρξ. Δια δε τους εκλεκτούς κολοβωθήσονται ημέρε εκείνε». Έχει όμως και την πραγματική τη σημασία, την καταγράμμα που θα δούμε στο εκείνο σημείο. Πάντως, αγαπητοί μου, τα συμπεράσματα από το πρώτο μέρος του δευτέρου διαψάλματος είναι φανερά. Οι πιστοί θα διωχθούν, αλλά θα έχουν τη Θεία Προστασία. Ό,τι χριστιανικό έγινε άλλα θανάλατον, αυτό θα καταπατηθεί υπό του Αντιχρίστου και θα χαθεί οριστικώς, γιατί δεν έχει την προστασία του Θεού. Γι' αυτό είναι ανάγκη μιας διαρκούς εγρηγόρσεως. Γι' αυτό
το ορθόδοξο πνεύμα. Και η εγκαρτέρηση σε αυτό, αγαπητοί μου, θα είναι, παρά τους διωγμούς, μην το ξεχνάμε, θα είναι η σωτηρία μας.